χρονική περίοδο δόθηκε μεγάλη σημασία στην καταγραφή της γης. Στα ταπούτα χρήματα δευτερεύουσα του 15ου και 16ου αιώνα, δηλαδή στα χρονολογικά κατάστοιχα, καταγράφονταν τα δεδομένα της εποχής με μεγάλη ακρίβεια. Η Δράμα καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1464-65. Τότε στην πόλη της Δράμας κατοικούσαν 60 μουσουλμανικές οικογένειες και 267. Χάρη στην καταγραφή της γης γινόταν και η απογραφή των πληθυσμών. Τον 17ο και 18ο αιώνα δεν έγιναν οργανωμένες απογραφές. Έγιναν κατά περιοχές και με συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, η απογραφή που έγινε το 1797 στη Δράμα αποτελούσε μια δέσμευση του Καδί και των υπαίνων της Δράμας προς τον Σουλτάνο να περιορίσουν το φαινόμενο των ληστών. Η γη της εργασίας μου αποτελούν οι επιστολές αναφορές του Στυλιανού Μαυρομιχάλη Μαυρομάτη με το ψευδόνυμο Σουλεϊμάν προς το κέντρο Αθηνών και των υποπροξένων Καβάλας Νικολάου Μαυρουδί και Νικολάου Σουίδα στο Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, παραλληλίζω τα γεγονότα των επιστολών και με άλλες σχετικές πηγές και βοηθήματα. Η ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας στα 1870 και η ευνοϊκή για αυτήν διάταξη και η σχετική με τη δήλωση των 2/3 των Ορθοδόξων κατοίκων μιας εκκλησιαστικής περιφέρειας σήμανε για τους Βούλγαρους την έναρξη της επεκτατικής πολιτικής τους σε βάρος των Ελλήνων, ειρηνικά και παραπλανητικά στην αρχή και αμέσως μετά με διωγμούς και φόνους και ποικίλες άλλες ποιότητες. Μακεδονία, όνειρο του Σλάβου, λαχτάρα του Ρωμιού. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνδεσμοι, ο στίχος αυτός του Κωστή Παλαμά αποτυπώνει ανάγλυφα την εικόνα που επικρατούσε στον χώρο της Μακεδονίας αιώνες πριν και εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα σε μορφή ακήρυκτου πολέμου. Ήταν εύλογο ο μακεδονικός χώρος να αποτελεί στόχο σφετερισμού των βορείων γειτόνων. Πέρα από τους βόρειους γείτονες, το ενδιαφέρον για τη Μακεδονία επιδεικνύανε και οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης για δικά τους συμφέροντα, για την εξυπηρέτηση των οποίων εισηγήθηκαν στο Σουλτάνο διοικητικές, οικονομικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Μακεδονίας. Εκ του Γενικού Στρατηγίου ελήφθη στο Υπουργείο των Στρατιωτικών το ακόλουθον τηλεγράφημα. Υπουργείο Στρατιωτικών Αθήνας. Σήμερα, εις το αριστερό και το κέντρο του μετόπου μας, ο στρατός προήλασε χωρίς να συνηθίσει τον εχθρό. Εις το άκρο δεξιών ημών, εμέτερη δύναμη, μεταπίσμο να μάχη, διαρκέσασα από τις 9 πρωινή μέχρι τις 4 και η μισή εσπερινή ώρα, παρά την Αλιστράτη και Κρίσοβα, έτρεψαν τον εχθρό εις φυγή και κατάλαβαν την Δράμα. Ο Μητροπολίτης Δράμας και πάντες οι κάτοικοι, μη εξαιρουμένων ουδέτων Τούρκων και Ισραηλιτών, με τα δακρύων χαράς εδέχθησαν ασωτήρα των ελληνικών στρατών, σώσαντα αυτούς ως έλεγον εν καιρός εκβεβαίας καταστροφής. Ο δημοτικισμός όμως είδε κάπως αλλιώς τα πράγματα. Δηλαδή, μια διαφορετική αξιολόγηση της γλώσσας και του κοινωνικού και ιστορικού παρόντος, τέτοια που δεν απέτυχε την δυνατότητα, ομιλώντας την δημοτική ή και διαλέκτους, να έχει ταυτόχρονα και την εθνική συνείδηση του Έλληνα. Αυτή ήταν η σύγκρουση που παρατηρήθηκε στα πλαίσια του γλωσσικού ζητήματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρόσωπο του Ψυχάρη. Ο Ψυχάρης έδειξε καθαρά ότι η δημοτική μπορεί να έχει εθνικό ρόλο.